Καλησπέρα κύριε Λιώτο από την Πρέβεζα. Καλή χρονιά βέβαια να πούμε, δεν τα είχαμε ξαναπεί μαζί όπως βρισκόμαστε. Καλή χρονιά να έχουμε και με υγεία πάνω απ' όλα. Κύριε Λιώτο, πριν ακούσαμε τις δηλώσεις που κάνατε μετά το παιχνίδι, το ατυχές παιχνίδι του Εθνικού Φελιππιάδος με τον Διαγόρα Σεβαστή που ιτήθηκε με 3-1 στην έδρα του. Αλλά δεν σας ακούσαμε για αισιόδοξα πράγματα, αφήσατε αιχμές και για την παραίτησή σας. Και αφήσατε και είπατε, δηλώσατε ότι θα καλέσετε έκτακτη γενική συνέλευση όπου σε μια κρίσιμη καμή του Εθνικού Φελιππιάδος. Τι έχετε να πείτε? Χτες συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίσαμε για άμεση γενική συνέλευση την Παρασκευή και σε περίπτωση μια παρτίας τη Δευτέρα. Το απόγευμα, έτσι. Ναι, το απόγευμα στις 8 η ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζηρού. Και καλώ όλο τον κόσμο της Φελιππιάδος να παρευρεθεί. Γιατί θα έχουμε έναν απολογισμό οικονομικό έως τώρα και τι μέλη γενέστε μετά, τι έξοδα χρειάζονται και που είναι μια δύσκολη καμπή για την ομάδα του Εθνικού. Κύριε Λιώτο, σας ακούσαμε απεσιόδοξο στις δηλώσεις που κάνατε για το μέλλον του Εθνικού Φελιππιάδος. Ανεξαρτήτως όταν θα παραιτηθείτε εσείς ή όχι, σας ακούσαμε απεσιόδοξο. Το τονίσατε πάρα πολλές φορές ότι δεν βοηθιέστε από τον κόσμο της Φελιππιάδας. Όσο θα έπρεπε, τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Αναφερθήκατε για τη διαιτησία συγκεκριμένα για 1.200 ευρώ που έγινε στο συγκεκριμένο παιχνίδι και τα έσοδα ήταν μόλις 200 ευρώ. Ο κόσμος της Φελιππιάδας δεν σας βοηθάει αρκετά, αλλά θέλω να μου πείτε, εκτός από τον κόσμο της Φελιππιάδας, η Δημοτική Αρχή δεν σας βοήθησε καθόλου τη φετινή περίοδο? Τη φετινή περίοδο όχι, αλλά τώρα θα βοηθήσει η Δημοτική Αρχή, αλλά όπως γνωρίζετε στους Δήμους υπάρχει μια διαδικασία. Μέχρι να βγει ο προϋπολογισμός και παίρνει κάποιο χρόνο. Ναι. Εμείς όμως αυτές η ομάδα τώρα έχει άμεσες οικονομικές ανάγκες. Από οικονομικές ανάγκες για να ενισχυθείτε και σε έμψυχο δυναμικό υλικό, μιας και από ό,τι είδαμε μέχρι τώρα, αρκετοί ποδοσφαιριστές έφυγαν από τη Φελιππιάδα. Η ομάδα για να μπορέσει να τερματίσει δεν πιστεύω υπάρχει αγωνιστικό, θα υπάρξει αγωνιστικό θέμα στην ομάδα, αλλά χρειάζεται 2-3 μεταγραφές. Γιατί το ρόστερ είναι ελλιπής και από εδώ και πέρα ότι θα έχει και κάρτες και αποβολές και καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται 2-3 παίκτες. Γι' αυτό εγώ πριν λήξει η μεταγραφική περίοδος και το Συμβούλιο καλέσαμε την Γενική Συνέλευση να παρευρεθούν. Ο κόσμος της Φελιππιάδας που αγαπάει την ομάδα, γιατί την αγαπάει την ομάδα. Αλλά τώρα λόγω των συγκυριών, των οικονομικών, δεν ξέρω, ίσως κούρασα και το πρόσωπο το δικό μου, μερικά παιδιά από το Συμβούλιο. Να δούμε τι φταίει επιτέλους και ίσως βρεθούν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι να αναλάβουν τον Εθνικό. Εσείς, δηλαδή, αν αποφασίσετε η Γενική Συνέλευση να φύγετε από τον Εθνικό Φελιππιάδος, θα φύγετε, έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ θα φύγω. Και η Γενική Συνέλευση να πει ότι εγώ να μείνω, αν δεν έχω οικονομική βοήθεια, δεν μπορώ να μείνω. Σας ακούω απεσιόδοξο. Πιστεύετε ότι δεν μπορούμε βέβαια να προβλέψουμε τι θα γίνει στη Γενική Συνέλευση, αλλά πιστεύετε εσείς ότι αν βρεθεί μια ομάδα ατόμων να ενισχύσει οικονομικά τον Εθνικό Φελιππιάδος συν τη Δημοτική Αρχή που πιστεύω πρέπει να είναι δίπλα σας, το μέλλον του Εθνικού Φελιππιάδος δεν νομίζω ότι θα συναντήσει και αρκετά πλευρήματα, μιας και φέτος ο Εθνικός Φελιππιάδος αν και δεν τα πηγαίνει και αρκετά καλά, άμεσα βέβαια δεν κινδυνεύει για τον υποβιβασμό, βέβαια είναι στην 10η θέση με 13 βαθμούς. Και αυτός που πέφτει, ο Αστέρας Πετρίτη, είναι με 9 βαθμούς. Δεν είστε δηλαδή αρκετά μακριά από την υποβιβασμό. Εγώ πιστεύω από την εμπειρία που έχω και εσείς που έχετε δει την ομάδα, γιατί είστε και στο γήπεδο συνέχεια. Το ξέρουμε ότι έχετε κάνει μια ανανέωση φέτος, ναι, Εθνικός Φελιππιάδος. Αν λυθούν κάποια οικονομικά προβλήματα που έχουμε, δεν πιστεύω ότι θα έχει θέμα αγωνιστικό ο Εθνικός. Χθες το παιχνίδι που χάθηκε, αν είσαι στο γήπεδο, χάθηκε στα τελευταία λεπτά, ίσως και με αναπηρία κάποιων παιχτών. Πιστεύω ότι φέτος ο Εθνικός Φελιππιάδος έχει παίκτες νεαρούς ηλικία. Πιστεύετε και εσείς και ο προπονητής κ. Γιάννος πιστεύατε πολύ στο νεανικό έμψυχο δυναμικό για να βοηθήσει τον Εθνικό Φελιππιάδος και καλά κάνετε βέβαια. Αλλά μήπως είναι και ένα ρίσκο αυτό, κύριε Λιώτο? Δεν είναι ρίσκο, γιατί στις εποχές που περνάμε όλες οι ομάδες πρέπει να
προσπαθήσουν σε αυτό, στα εύρεστα λένδων περιοχή, ώστε να μειωθούν τα έξοδα. Δηλαδή, συνδυάζετε εσείς, κύριε Λιώτο, μόνο στο οικονομικό θέμα του εθνικού, που αν λυθεί αυτό, δεν θα έχει πρόβλημα εθνικός, μιας και αντιμετωπίσατε κι εσείς πέρυσι σαν πρόεδρος πιο δύσκολες καταστάσεις για τον εθνικό Φιλιππιάδος, που υποβεβαιωνόταν πέρυσι 8 ομάδες και η ομάδα σώθηκε βέβαια. Εγώ το πιστεύω ότι το μόνο που δεν αγκάθει τώρα του εθνικού είναι το οικονομικό. Αν βοηθηθεί η ομάδα, που πιστεύω υπάρχουν άτομα στη Λυκιά να βοηθήσουν, δεν λέω ότι δεν μας βοήθησε ο κόσμος, mm-hmm. δεν μας βοήθησε, πιστεύω αρκετά. Ότι όσο έπρεπε. Μερικοί μπορώ να πω ότι μπορούσαν να βοηθήσουν και δεν ξέρω το ποιο το λόγο, μερικοί δεν μπορούν. Ο κόσμος ξέρετε είναι δύσκολα πράγματα, βοήθησαμε το διαρκείας, αλλά πώς να σου πω, είναι οικονομικές από τον κόσμο ενισχύσεις φέτος είναι λίγες. Εκτός από το διαρκείας που πήραν κάποιοι και αγορά κάποιων λαχείων. Ενώ άλλες χρονιές βοηθούσαν και οικονομικά στην ομάδα, mm-hmm. οικονομικές ενισχύσεις. Μήπως, μήπως κύριε Λιόντος έχει... Ναι, πέστε μου και θα σας ρωτήσω, ναι. Μήπως, εντάξει, αυτό σας είπα, μήπως έχω κουράσει κι εγώ κάποια άλλα παιδιά από το Συμβούλιο, γι' αυτό την, όπως κι εγώ πριν 2 χρόνια, όταν ζήτησα την ομάδα, απαραίτηθηκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ αγαπάω την ομάδα και πώς να σου πω... Όντως, θυμάμαι στη Γενική Συνέλευση εδώ στην παρέτηση και είχε αναλάβει ο κύριος Κόκαλης τότε. Ναι, η ομάδα εγώ αγαπάω την ομάδα και κάθομαι, αλλά δεν μ' αρέσει όμως όπως γίνεται τώρα. Στενοχωριέμαι, πώς να σου πω. Είναι δηλαδή όταν αγαπάς κάτι και δεν μπορείς, βλέπεις ότι δεν πάει κάτι καλά, ίσως αυτό και εγώ. Ίσως και οι κύριοι, δεν είναι ναι. οι κύριοι τέτοιοι να βάζουμε εμείς από το κάθε σας... μέρα χρήματα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αμέσως τώρα, ήταν η επόμενη ερώτησή μου, ότι μήπως η κατηγορία αυτή έχει κουράσει οικονομικά τον εθνικό Φιλιππιάδος και πρέπει, συσσαγωγικά, πρέπει να αλλάξει κατηγορία, να υποβαστεί και να ξαναγεννηθεί πάλι από τις τάχτες του. Ερώτηση κάνω, έτσι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Η Φιλιππιάδα πιστεύω ότι, γιατί τα έξοδα φέτος είναι λιγότερα, πιστεύω ότι η ομάδα μπορεί να κρατηθεί στη γάμα εθνική. Αν αυτό όμως κούρασε, αυτό θα το δούμε στην Γενική Συνέλευση. Αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει και τα μηνύματα που έχουμε είναι ότι κούρασε η ομάδα, εγώ δεν μπορώ να πάρω Γενική Συνέλευση. Θα πάρει την απόφαση, αλλά δεν πιστεύω εγώ να πάρει Γενική Συνέλευση την απόφαση ώστε να υποβαστεί ο εθνικός. Σωστά. Εσείς έχετε έρθει σε επαφή τόσο καιρό με πολλά άτομα για να σας βοηθήσουν. Ποιος είναι ο λόγος που δεν σας βοηθάνε, κύριε Λιόντο? Δεν σας λένε τους λόγους ότι δεν μπορώ να βοηθήσω οικονομικά, γιατί έχω το... δεν έρχομαι στο γήπεδο, γιατί έχω κουράσει, δεν μπορώ άλλο. Είναι και η τραγική οικονομική κατάσταση όλων βέβαια, έτσι, και επιχειρηματιών και του κόσμου, αλλά... Πιστεύω ότι τα τόσα χρήματα που θα χρειαστεί ο Εθνικός Φιλιππιάδος, και αν έχω λάθος διορθώστε με, τα χρήματα που θα χρειαστεί ο Εθνικός Φιλιππιάδος φέτος, η ομάδα του Εθνικού Φιλιππιάδος, δεν νομίζω να είναι τόσα αρκετά για να κρατήσει την κατηγορία από ό,τι ήταν πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές. Έτσι δεν είναι? Κοίταξε τώρα, αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ, γιατί δεν βοηθάνε, άλλοι μπορεί να με θέλουν, άλλοι λένε ο πρόεδρος θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, θα βρει τη λύση. Μπορεί να μην έχουν ο κόσμος, εγώ δεν στέκομαι σε αυτό το ζήτημα. Εγώ το δήλωσα ευθέως ότι εγώ μόνος μου, χωρίς στήριξη και μόνο με τα παιδιά από το Συμβούλιο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την ομάδα. Mm-hmm. Γιατί η ομάδα έχει καθημερινά έξοδα. Και δύσκολες οι εποχές που ζούμε, δύσκολα για κάθε οικογένεια. Άρα, όσο πιο πολύ για έναν τον πρόεδρο και το Συμβούλιο που πρέπει κάθε μέρα, mm-hmm. γιατί η ομάδα έχει τρέχοντα. Κάθε μέρα έχει πολλά τρέχοντα. Κάθε εβδομάδα έχει βενζίνες ποδοσφαιριστών. Έχει ενίκεια, έχει φαγητά. Καταλαβαίνετε, αυτά πρέπει να πληρωθούν κάθε εβδομάδα από τους φοιτητές. Είναι και κύριε δύσκολη, είναι άσχημο αυτό για ένα συμβούλιο να είναι στην πίεση συνέχεια. Με πόσο μπάζετε υπολογίζετε φέτος ότι ο Εθνικός Φιλιππιάδος θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στην κατηγορία, κύριε Λιόντο? Κοίταξε, πιστεύαμε ότι θα μέχρι 100.000 θα ανταπεξέλθει, αλλά εδώ δεν θα χρειαστεί τόσο φέτος. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μέχρι 75.000 με 80.000. Mm-hmm. Θα μπορεί να τελειώσει η χρονιά. Mm-hmm. Ήδη έχουμε φτάσει στις 50.000 mm-hmm. και πιστεύω με 25 το πολύ 30 και με 25 πιστεύω ότι θα τελειώσει η χρονιά. Δηλαδή εσείς με ένα ποσό των 30.000 μέχρι το τέλος της χρονιάς, εάν βοηθηθεί ο Εθνικός Φιλιππιάδος, ανεξαρτήτως αν είστε εσείς ή όχι, έτσι, με ένα ποσό των 30.000 ο Εθνικός Φιλιππιάδος θα μπορέσει να ανταποκριθεί οικονομικά μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και να κρατηθεί στην κατηγορία? Ναι, με αυτό το ποσό σίγουρα. Εντάξει, αυτό το ποσό μιλάμε για ένα μηδαμινό ποσό για ομάδα στη ΓΑΜΕ εθνική κατηγορία. Μέχρι το τέλος. Μηδαμινό ποσό είναι μεγάλο βέβαια, οικονομικά είναι, πώς να το πούμε, είναι πολύ δύσκολο ποσό. Αλλά όταν βρεθούν πάρα πολλά άτομα, δηλαδή βρεθούν άτομα που αγαπάνε πραγματικά τον Εθνικό Φιλιππιάδο, είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό, έτσι.
Εγώ τόνισα και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέντευξη που έδωσα προχθές ότι μακάρι να βρεθούν κάποια άτομα και να βρεθεί κάποιο άτομο να ηγηθεί μια επιτροπή για την ομάδα και σου αποχωρήσω εγώ και θα σου βοηθήσω όπως μπορώ. Εγώ αγαπάω την ομάδα, θα είμαι παρόν. Δηλαδή εσείς θέτετε και θέμα παρέτησης και του προσωπού μας και ολόκληρου ΔΣ του Εθνικού. Και τα υπόλοιπα άτομα να παραιτηθούν δηλαδή, θέλουν να παραιτηθούν. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν βρεθεί λύση οικονομική, αν δεν βρεθεί λύση, πιστεύω ότι εγώ θα παραιτηθώ, θα παραιτηθούν κι άλλοι. Αν βρεθεί κάποια λύση, δηλαδή, αν βρεθεί κάποια λύση οικονομική και θέλουν κάποιον άλλον, δεν υπάρχει, εγώ θα βοηθήσω όπως βοηθήσω κάθε χρόνο. Πιστεύω ότι και εκτός από τόσα χρόνια που είστε στην ομάδα και εκτός ομάδας όταν είσαστε, ακολουθούσατε την ομάδα και εντός και εκτός έδρας και οικονομικά την ενισχύατε. Έτσι δεν είναι? Πάντα, κάθε χρόνο. Κύριε Λιόντο, εγώ δεν θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια λύση. Πάντοτε στη Φιλιππιάδα και βρίσκουν λύση τα παιδιά που ασχολούνται. Βέβαια, ήδη και οι ίδιοι είναι που ασχολούνται κάθε χρόνο με την ομάδα. Έτσι δεν είναι? Είναι λίγα τα άτομα βέβαια, αλλά πιστεύω ότι αν γίνει μια πανστρατιά θα βρεθούν και τα χρήματα και η ομάδα να προχωρήσει. Γιατί αν ο Εθνικός Φιλιππιάδος φέτος σε διαφορετική περίπτωση υπαρθεί κάποια άλλη απόφαση, πιστεύω ότι περνάει το ιστορικό τέλος του Εθνικού Φιλιππιάδος. Όσον αφορά τις μεγάλες κατηγορίες, έτσι. Ναι, εύχομαι ότι την τελευταία στιγμή ο κόσμος θα βοηθήσει την ομάδα και χωρίς εμένα. Δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, κύριε Λιόντο. Όχι, εύχομαι πάλι καλή χρονιά και εύχομαι να γίνει μια συσπήρωση αυτές τις μέρες, ώστε να μην έχουμε... Είπαμε Γενική Συνέλευση την Παρασκευή το απόγευμα στην αίθουσα του Δήμου Ζηρού. Στις 8 η ώρα. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, πάμε για τη Δευτέρα την ίδια ώρα πάντα, έτσι. Ωραία. Να είστε καλά, καλό βράδυ, κύριε Λιόντο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.